Προτείνω λίγο να πάμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στην περιοχή της Θερίσου, στο Ηράκλειο, να συναντήσουμε τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον εφημέριο εκεί του Ιερού Ναού. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την σύνδεση, ιδιαίτερη χαρά για όλους μας και χρόνια πολλά για την ημέρα βέβαια, πατέρα Αμφιλόχιε. Χρόνια ευλογημένα σε όλους, να ζείτε η χάρη του Αγίου να σκέπει. Μία εκκλησία, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δική μας η χαρά, ένας ναός εκεί στην περιοχή της Θερίσου που πραγματικά όλοι οι Ηρακλειώτες τον έχουν μέσα στην καρδιά τους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχει δόξα ο Θεός βέβαια. Πάντοτε να χαίρονται. Να χαίρονται γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος, ως ο Άγιος Ελευθέριος, γιορτάζει σήμερα και μας δίνει καιρό, μας δίνει ευκαιρία να αναλογιστούμε πως σε χρόνια δύσκολα, σαν και τα δικά μας, λένε πως οι εποχές αλλάζουν, τέλος πάντων τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά. Έχω την αίσθηση πως τα πράγματα του κόσμου είναι πάντα τα ίδια, ακολουθούν αυτόν τον νόμο της φθοράς. Και αυτός λοιπόν, αντίθετος σε μια τέτοια στάση, σε ένα τέτοιο πιστεύω, στάθηκε όρθιος και αντιμετώπισε το όποιο σύστημα της τότε εποχής και χωρίς τέλος πάντων να προκαλεί, έκανε αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Αλλά μπόρεσε, επαναλαμβάνω, μέσα σε έναν κόσμο αντίθετο, να είναι φίλος του Θεού, να είναι συμφιλιωμένος με εκείνον. Και έτσι λοιπόν σήμερα εμάς με το παράδειγμά του μας ενισχύει, μας δίνει δύναμη να μπορούμε να αγωνιζόμεθα όπως αγωνίστηκε. Ήταν μόνο 20 χρονών όταν οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Γιατί επρόκειτο για ένα χαριτωμένον άνθρωπο, για έναν άνθρωπο της πίστεως, ο οποίος ομολόγησε Χριστό, τον οποίον ζούσε και χάριν εκείνου απέθανε, εμαρτύρησε. Και έτσι σήμερα μακαρίζεται και έτσι σήμερα από όλους εμάς υμνείται, ευλογείται, δοξάζεται. Δοξάζεται μαζί με εκείνον ο οποίος τον δόξασε. Μάλιστα. Πατέρα Αμφιλόχιε, αναφορικά με την ιστορικότητα του ναού που βλέπουμε τώρα έτσι και τα πλάνα του συναδέλφου του Νίκου του Εργαζάκη, είναι ένα σημείο κατατεθέν για την περιοχή. Μάλιστα. Και ένας πανέμορφος ναός για όλους εμάς που έχουμε βρεθεί εκεί. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Είναι όντως σημείο αναφοράς, καθώς ο ναός αυτός είναι καινούριος. Θεμελιάθηκε το 1979 και από εκεί και μετά, εν πάρα πολλές προσπάθειες, έχει γίνει αυτό το οποίο μπορείτε να βλέπετε, το οποίο μπορεί να απολαμβάνει ο πιστός ιδιαίτερα, καθώς είναι αυτός ο οποίος είναι στο χώρο, απολαμβάνει αυτή την ευλογία του χώρου πλέον. Έχει εργαστεί εδώ ένας αξιόλογος αγιογράφος και έχει παρουσιάσει αυτό το έργο το οποίο βλέπετε και ελπίζουμε με τη χάρη του Θεού μετά από λίγο να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν τελειώσει δηλαδή και τα όποια τμήματα έχουν απομείνει. Πατέρα Αμφιλόχιε, υπήρξε κόσμος εχθές, σήμερα που έφτασε στο ναό. Είναι και γιορτινές ημέρες, οπότε το κλίμα είναι συγκινησιακά έτσι φορτισμένο. Δόξα τω Θεώ, είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι να πλησιάσουν τον Άγιο, να αναφερθούν, να αναφέρουν εκεί τα όποια προβλήματά τους, τις όποιες δυσκολίες τους. Και πιστεύω ότι κανείς δεν έφυγε χωρίς να πάρει αυτήν τη χάρη, αυτήν την ευλογία. Όχι έτσι που έχουμε μάθει να παίρνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παίρνουμε και με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά έτσι που αναπαύεται ο πνευματικός άνθρωπος, καθώς μπορεί να βλέπει πέρα από τη ματαιότητα αυτής της ζωής, να προσδοκά μαζί με την Εκκλησία, να προσδοκά Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αυτό είναι το οποίο διαφοροποιεί μέσα στον κόσμο ένα πιστόν, έναν άνθρωπο ο οποίος αναγνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, από έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος κινείται ως έρμεο μέσα στην τύχη. Μάλιστα. Τι να πούμε, πατέρα Αμφιλόχιε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Είναι πολύ εγώ σας ευχαριστώ. Ξεχωριστό το κλίμα το οποίο κυριαρχεί γενικά και η αίσθηση κατάνυξης που κυριαρχεί εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου. Και όσοι πραγματικά οι Ηρακλειώτες δεν έχουν περάσει, εγώ θα τους προτείνω να περάσουν, να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κεράκι και να συζητήσουν και με τον πατέρα Αμφιλόχιο. Και του χρόνου. Η χάρη του Θεού να σας ενισχύει σε ό,τι καλό. Να είστε καλά, δική μας η χαρά, πατέρα Αμφιλόχιε.